κατάλληλο για να το κάνει είναι να ακολουθήσουμε μια σημειολογική προσέγγιση. Σας την έχω και στο κείμενο που σας έχω ετοιμάσει ποια προσέγγιση ακολουθούμε και σε τι συνίσταται, που είναι βλέπουμε ένα έργο. Αφού αδυνατούμε να προσλάβουμε το νόημά του στο σύνολό του, το σπάμε εις τα εξών συνετέθη. Και λέμε, τι είναι αυτό, είναι ένα έργο. Όπως όλος ο δυτικός άνθρωπος δουλεύει με την αναλυτική σκέψη, έτσι, έτσι δουλεύει και αυτό που θα κάνουμε εμείς αναγκαστικά. Θα το σπάσουμε και θα πούμε αυτό το έργο είναι τέσσερα πράγματα. Τσουβάλια, κάρβουνα, σπασμένα εκμαγεία και εφημερίδες. Ωραία. Και που το έκανε αυτό, τι κατάλαβε παραπάνω, τίποτα. Έκανα όμως ένα πρώτο βήμα. Προς τα πού, προς την προσπάθεια να τα συνδέσω με σημενόμενα. Σας έλεγα λοιπόν ότι το κάτω στη σκάλα, θυμάστε, το βασικό μας πρόβλημα όσοι δεν έχουμε το λεξιλόγιο του Μπουνέλη στην τσέπη είναι η διασάλευση της σχέσης σημαίνοντος σημαινομένη. Το ξαναλέω. Όταν εδώ πριν από δύο χρόνια είχε ένα έργο Καραβάτζο. Πολύ ωραίο. Την έγινε στην Πλαζάρα. Μπροστά σε αυτό το έργο οι επισκέπτες καθόντουσαν πάρα πολύ ώρα. Γιατί καταλάβαιναν ότι αυτό το έργο του Καραβάτζο είναι ένα σημαίνον χρώματα και σχήματα πάνω σε ένα καμβά που με παραπέμπει σε ένα σημαινόμενο που είναι οι αληθινοί άνθρωποι και το αληθινό γεγονός. Και έκανα συσχετισμό και έλεγα, κοίτα το πτώμα, κοίτα το σώμα του Λαζάρου, είναι νεκρό, αλλά θα αναστηθεί, θα πάει έτσι και θα έρθω. Έκανα δηλαδή το νοητικό συσχετισμό ανάμεσα σε σημαίνοντα που βλέπω και σε σημαινόμενα στα οποία με παραπέμπει, εντάξει. Μπροστά σε αυτό το έργο που υπάρχει στην ίδια θέση, δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτό είναι σημαίνον, ποιο είναι το σημαίνομενό, γιατί αυτό δεν είναι ζωγραφική ή κάτι άλλο, είναι τα ίδια τα παλτά. Σαν να μην παραπέμπουν σε κάτι άλλο, τα παλτά είναι παλτά. Ενώ η ζωγραφιά είναι χρώμα που με παραπέμπει σε αληθινούς ανθρώπους. Εγώ λοιπόν έχω αυτή τη δυσκολία και δεν μπορώ να καταλάβω το νόημά. Το κόλπο για να το κάνω εγώ αυτό ως δάσκαλος γλωσσών που είπαμε, έτσι, είναι να το σπάσω και να πω, ας τα πάρω ένα-ένα. Ας πάρουμε για παράδειγμα το κάρβουνα. Ας μην αρχίσουμε από το τσουβάλι που είπαμε στο μάτι. Ας αρχίσουμε από το τσουβάλι για να μας βοηθήσει. Ένα τσουβάλι από λινάκι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι, που είναι η τέχνη μέσα στο τσουβάλι από τη λινάτσα, οπότε το ακυρώνω. Ας το ερώτημα. Και ρωτάω αλλιώς. Τι σημαίνει για σας, εγώ σας λέω τσουβάλι από λινάτσα. Δύο πράγματα που λέτε μέχρι τώρα. Φύλαξη, έτσι, φύλαξη, μεταφορά. Εντάξει, το κρατάω έτσι. Πρώτα απ' όλα το φύλαξη. Το τσουβάλι είναι λοιπόν ένα υλικό μέσα στο οποίο βάζω πράγματα. Από τα νεολιθικά χρόνια ακόμα. Οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν μόνιμα και άρχισαν να υφαίνουν τσουβάλια και να βάζουν μέσα τα σιτηρά που είπατε και αυτό τους έδινε μια ασφάλεια ότι δεν θα πεθάνουν πλέον και δεν εξαρτώνται από τις επιταγές της φύσης. Άρα ασφάλεια. Η ικανότητα του ανθρώπου να μπορεί να έχει απόθεμα, να δημιουργήσει. Άρα έχω αυτό το στοιχείο. Το τσουβάλι λοιπόν σημαίνει προφυλάσσω, έχω ασφάλεια πλέον, διατηρώ και το καθεξής. Μετά, αυτό το άλλο που είπατε σημαίνει εμπόριο. Τα παίρνω, σημαίνει μόχθος. Κουβαλάω. Τα κουβαλάω στην πλάτη, τα φορτώνω σε πλοία, τα φορτώνω σε καράβια, σε τρένα, σε φορτηγά και τα πηγαίνω στα αρχαία χρόνια, στη Μεσόγειο, πέρα, δόθε, καραβιές ολόκληρες με αντικείμενα που φόρτωσαν άνθρωποι σε τέτοιου είδους τσουβάλια για να τα εμπορευτώ. Το να τα εμπορευτώ σημαίνει τι, το εμπόριο. Πού αλλού σας πάει το εμπόριο. Εγώ που ξεκίνησα από τον Κρότονα για να εμπορευτώ και μετά από ένα μήνα έφτασα στην Κύπρο ή στην Αλεξάνδρεια, που δεν είχε κρυφθεί ακόμα, να λέμε, τι νιώθω, τι καινούργια στοιχεία, με τι έρχομαι σε επαφή. Με τον πολιτισμό της άλλης χώρας. Καταρχάς βγάζω λεφτά, τα πουλάω, νιώθω αλλιώς, νιώθω αναβαθμισμένος. Ο κόπος που έκανα για να το μαζέψω αυτό το πράγμα ένα χρόνο, τώρα το πούλησα και έχω λεφτά και θα γυρίσω σπίτι μου και θα πάρω στους δικούς μου κάτι ωραίο. Μετά έρχομαι σε επαφή με τον καινούργιο πολιτισμό, γνωρίζω ανθρώπους που μιλάνε άλλες γλώσσες, που συμπεριφέρονται διαφορετικά και αυτό μου ανοίγει το μυαλό. Γιατί βλέποντας πώς έχουν λύσει άλλοι άνθρωποι τα προβλήματα που έχω και εγώ, μαθαίνω πράγματα. Άρα σημαίνει συναναστροφή, σημαίνει εμπόριο, σημαίνει διακίνηση ιδεών, εμπορευμάτων, γεγονότων. Όλο αυτό λοιπόν είναι πολύ
σημαντικό και γίνεται εδώ και χιλιάδες χρόνια σε αυτό το μέρος του τόπου που ζει ο Μουνέλης, στην Ελλάδα που γεννήθηκε και στην Ιταλία που ζει, γίνεται με αυτά τα τσουβάλια. Ύστερα, στη δικιά μας τη γενιά που έχουμε το Σαμσονάκη και τον Τένσεϊ, αυτό βάζει και άλλα πράγματα. Ταξικούς διαχωρισμούς, έτσι. Ο προπάπους μου που ήρθε στην Αθήνα με ένα τέτοιο τσουβάλι στην πλάτη, έτσι, εγώ τώρα έχω τη Σαμσονάκη στην πλάτη και είμαι στα κατάφερα στη ζωή μου και έχω ένα είδος έτσι ταξικής περηφάνειας, ας το πούμε έτσι αυτό. Μου βάζει δηλαδή και άλλα τέτοια πράγματα. Επίσης, αν ασχολείστε με την τέχνη, μου εμπλουτίζει το μυαλό με εικόνες τέχνης. Θυμάμαι τον Van Gogh που ζωγράφιζε τους ανθρακορίτους από τον Νόινερ και τον Μπορινάζ να κουβαλάνε τα τσουβάλια με τα κάρβουνα στις πλάτες τους και σε εξαθλειωμένη κατάσταση. Θυμάμαι λοιπόν όλες αυτές τις εικόνες. Άρα το τσουβάλι, ναι, είναι όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα. Ας το αφήσουμε το τσουβάλι, πάμε στο κάρβουνο. Τι είναι κάρβουνο? Κάρβουνο, σας λέω κάρβουνο. Τι μου λέει? Είναι φωτιά. Πώς? Είναι. Πηγή ενέργειας. Άλλο. Φωτιά. Φωτιά, το αποτέλεσμα της φωτιάς. Φύση. Είναι οργανική ύλη, άνθρακας, έτσι. Είμαστε από άνθρακα, έχουμε άνθρακα από μέσα εμείς. Έτσι, άρα είναι άνθρακας, είναι ζωή. Αυτό που λέει φύση, πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Το αποτέλεσμα φωτιάς, τι άλλο. Τι άλλο. Ας τα πάρουμε ένα-ένα, έτσι. Αποτέλεσμα φωτιάς, ποιας φωτιάς. Σας λέω, καρβουνιασμένο. Τι σας έρχεται στο μυαλό σας? Καταστροφή. Πού, πού? Στη φύση. Πού? Στη φύση. Στη φύση, πού αλλού? Στα έκατα της γης. Πού αλλού? Κάτι πιο συγκεκριμένο. Εγώ με το που ήρθα εδώ, έτσι, τότε που είχε καεί το Αττικό και ο Απόλλωνας, στη Σταδίου, είχα περάσει με το γιο μου και μας ήρθε αμέσως αυτή η μυρωδιά του καμένου. Σταματήσαμε λοιπόν και αποτυπώσαμε στην ψυχή μας αυτές τις πάρα πολύ θλιβερές εικόνες της οδού Σταδίου με το Αττικό και τον Απόλλωνα κάρβουνο και με τη μυρωδιά να μπαίνει από τα λουθούνια και να μην σταματάει πουθενά. Και ακόμα την έχω εδώ. Με το που μπήκα λοιπόν εδώ την άνοιξη, μόλις άνοιξε η έκθεση και βλέποντας το κάρβουνο, η τελευταία εικόνα που είχα από κάτι το καμένο και η τελευταία μυρωδιά ήταν αυτή. Άρα λέω και γιατί, μετά ρωτάω τα γιατί, καμένο δάσος, γιατί το κάψαμε. Και μιλάμε για καμένο πολιτισμό. Γενικά, αν το πούμε για το δάσος, το κάψαμε γιατί το δάσος. Εκμετάλλευση. Για να κερδίσουμε από αυτό, για να το υλοποιήσουμε, για να χτίσουμε, για να κάνουμε. Αν κάψαμε το Αττικό και τον Απόλλωνα, γιατί το κάψαμε. Ξέρω, δεν το κάψαμε εμείς, όπως ούτε εμείς και με τα δάση, ούτε τίποτα. Αυτοί οι άλλοι, αλλά δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή αυτό. Γιατί το κάψαμε? Για να καταστρέψουν. Για να καταστρέψουν. Για να καταστρέψουν. Και γιατί να καταστρέψω? Για να αντισταθούν. Γιατί νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο αντιστέκομαι σε μια κοινωνία που δεν μου επιτρέπει να βγάλω τα πράγματα που έχω μέσα μου ή δεν ξέρω τι έχω μέσα μου και θέλω να το καταστρέψω αυτό το πράγμα. Μια επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε κάτι που νομίζω ότι μου φταίει. Άρα και το καμένο δάσος και το καμένο σινεμά και το καμένο οτιδήποτε μπορεί να έχει, μπορεί λίγο να με προβληματίσει. Αυτό καταστρέφει. Γιατί καίω τα δάση μου, γιατί καίω τις πόλεις μου. Πάει αυτό σαν καμένο. Αλλά το κάρβουνο μπορεί να είναι, είπατε, και πηγή ενέργειας. Το ότι είμαστε εμείς εδώ, συζητάμε για τα έργα τέχνης και μιλάμε για τα λυπημένη και ωραία, έτσι, είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης της Ευρώπης. Είμαστε Ευρωπαίοι σε μια περιοχή που αναπτύχθηκε μέσω του κάρβουνου. Η βιομηχανική επανάσταση του 19ου αιώνα άλλαξε την Ευρώπη μέσω της αξιοποίησης του κάρβουνου, σιδηρόδρομος, βιομηχανία, εργοστάσια. Άρα αυτό το πράγμα είναι μια πηγή ενέργειας που προωθεί τα πράγματα, αξιοποιεί καταστάσεις, οδηγεί κάπου. Το κάρβουνο είναι και πηγή όκτησης. Ψήνουμε στα κάρβουνα επίσης. Δεν το ακυρώνουμε γι' αυτό. Χρυζόμαστε στα κάρβουνα. Είναι και αυτό. Και αυτό είναι επίσης που με διαχωρίζει από το ζώο. Εγώ ψήνω το φαγητό. Ο πρωτογενής τρόπος ψησίματος είναι το κάρβουνο. Άρα στο κάρβουνο ψήνω. Το κάρβουνο είναι το δάσος που έκαψα. Το κάρβουνο είναι κινητήριος δύναμη των εργοστασίων και των σιδηροδρόμων. Το πλοίο όλα εκείνα τα χρόνια πριν τα πετρέλαια κτλ. Το κάρβουνο είναι ταυτόχρονα όμως τι άλλο. Δεν είχε τερέτα σήμερα.
Είναι ανθρακορίχη. Είναι οι στιγμές που βλέπω από τη Χιλή, που βλέπω από το Βέλγιο, ανθρώπους που βρίσκονται στα έγκατα της γης και παλεύονται σε ασκητικές στοές, σκάβοντας να βγάλουν κάρβουνα και να τα επιβαλίσουν και απεργούν και κλείνουν και κάνουν και δείχνουν. Είναι και όλα αυτά το κάρβουνα. Είναι και η αποτυχία που θα γίνει για μάλλον. Είναι και η αποτυχία που θα γίνει για μάλλον. Είναι, το κάρβουνο είναι και ένα ενδυνάμει διαμάντι, γιατί και το διαμάντι είναι κάρβουνο, έτσι. Αλλά είναι η αδυναμία του να γίνει, άρα έχει και μια αίσθηση έτσι, αποτυχίας μέσα. Είναι όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα που θα μπορούσαν να γίνουν το κάρβουνο. Τώρα και θεραλά τι κάνουμε. Πήραμε το κομμάτι και ακολουθούμε μια σημειολογική προσέγγιση προς τα πίσω. Το σπάμε δηλαδή στα κομμάτια με τα οποία συμμετέχθηκαν, επειδή σαν σύνολο δεν μπορούσε να μας παραπέμψει σε σημενόμενα. Τι σημαίνει αυτό το έργο, τι να σα πω. Δεν του βάζει να κάνουν να βλέπουν. Ένα-ένα όμω τώρα μα παραπέμπει όχι σε ένα, σε άπειρα σημενόμενα. Κάποια από άπειρα συμπίπτουν για όλου μα, κάποια τα σκέφτεται μόνο ένα ή δύο. Αλλά καθώ το σκέφτηκε τώρα αυτό η Φρόσο, με εμπλούτησε και εμένα. Έχω δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο θα καταλήξουμε στο τέλο, που είναι η πυροδότηση τη σκέψη. Και το σημείο που το ατομικό συναντά το συλλογικό. Η ατομική μνήμη και η εμπειρία συναντά τη συλλογική. Αλλά εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος. Προς το παρόν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό το έργο να πάρουμε και τα άλλα δύο. Τι άλλο έχει, σπασμένα κομμάτια από γύψινα εκμαγεία. Τι είναι αυτά, σας τι λέω αυτό, τι μου λέτε. Πρόσωπα. Πρόσωπα. Τι πρόσωπα. Ανθρώπων. Ποιον ανθρώπων. Τον προχώρημα. Ποια κοινωνία. Αρχαία. Είναι αρχαία αντίγραφα. Εντάξει. Τι να τα κάνω εγώ το 2012 τα αρχαία αντίγραφα. Αυτοί τα φτιάξανε για κάποιο λόγο. Τα φτιάξανε για να δώσουν μορφή στις έννοιες που καθόριζαν τη δική τους κοινωνία. Θέλανε να εκτονίσουν τους θεούς τους, δηλαδή τις ιδέες που καθορίζουν και το καλό και το καλό και πώς θα συμπεριφέρεται ο άνθρωπος. Εμείς έχουμε άλλους τρόπους να το καθορίζουμε αυτό. Τι τα κάνουμε εμείς αυτά τα αρχαία γράμματα. Γιατί τα χρησιμοποιούμε, γιατί τα αντιγράφουμε, γιατί τα αποκαταστιάζουμε. Πώς. Σαν πώληση. Για να τα εκμεταλλευτούμε σαν πώληση σημαίνει ότι κάποιος θέλει να τα αγοράσει. Ποιος τα αγοράζει. Οι τουρίστες, γιατί τα αγοράζουμε. Διατηρούμε τη μνήμη. Ανθέμια. Διατηρούμε τη μνήμη. Ναι, οι τουρίστες τα αγοράζουν για να αγγίξουν λίγο κάτι από τη χάρη αυτού που ήταν η αρχαία Ελλάδα. Εμείς τα αγοράζουμε για έναν παράπλευρο λόγο να εγκυοποιηθούμε κάτι από αυτή τη ταυτότητα. Όπως το έχουμε κάνει επανειλημμένως και καλά κάνουμε. Δηλαδή, αλλά κάποια στιγμή αρχίζει να μην πιάνει πλέον, γιατί είναι ανησυχητικό αυτό. Επαναπροσδιορισμός, το αλλάξω λίγο. Επαναπροσδιορισμός της ταυτότητάς μου μέσα από την οικειοποίηση κάποιων αξιών. Έτσι, χτίζω ένα σπίτι, είμαι ο σταθάτος, εδώ όθρο σταθάτος. Και ήρθα το 1895 και παράγγειλα στο Τζίλερ να μου χτίσει το σπίτι μου. Γιατί στο Βουκουρέστι δεν μου άρεσε πια, γιατί είχε αρθεκτικά μάλλον. Και έρχομαι εδώ και θέλω του παραγγέλνω λοιπόν να μου βάλει και αρχαία γάλματα. Γιατί, γιατί εκεί που παραμείνω στην Αθήνα, θέλω να συνδεθώ με αυτό το απότατο παρελθόν, το οποίο είναι και το χαρτί που μου προσδίδει το κύρος μου. Όταν λέω ότι είμαι Έλληνας, Έλληνας, Πλάτων κτλ. Άρα θέλω αυτό το χαρτί να το ιδιοποιηθώ σε κάποιο βαθμό. Άρα χτίζω. Άρα αυτά τα γράμματα μου μιλάνε λίγο για την προσπάθεια που κάνω ως σύγχρονος ελληνισμός να συγκροτήσω μια δική μου ταυτότητα παίρνοντας κομμάτια από το παρελθόν που είναι τα γράμματα. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε και αυτά όλα τα γράμματα εδώ και τα λοιπά. Τι κάνεις, Κατερίνα. Λοιπόν, όμως, ήρθα από εδώ για να δείτε λίγο το τζάκι. Κάντε λίγο έτσι. Εδώ. Τα γράμματα αυτά, από τι είναι φτιαγμένα. Από γύψο. Ενώ αυτά, από μάρμαρο. Αυτά δηλαδή και είναι και original αυτά. Δεν είναι αντίγραφα. Δεν υπάρχουν αλλού. Αντιγράφουν με εκλεκτικιστικό τρόπο στοιχεία, αλλά είναι πρωτότυπα. Εδώ. Αυτά λοιπόν είναι πρωτότυπα που είναι μαρμάρινα. Αυτά είναι πολλαπλά, είναι αντίγραφα. Δεύτερο στοιχείο, δηλαδή πέρα από την οικειοποίηση της ταυτότητας, είναι το πολλαπλό και το αντίγραφο. Έλα περιμένε τώρα, βάλε να γύψουν εκεί πέρα, γιατί να πάρουμε τόσα λεφτά, θα δώσουμε να το κάνει ο γλύπτης στο μάρμαρο. Ποιο μάρμαρο, έχω βρει εγώ ημιτασιόν
Δηλαδή μία λογική όπου δεν με ενδιαφέρει το αυθεντικό, αλλά με ενδιαφέρει το αντίγραφο, γιατί με ενδιαφέρει πιο πολύ το φαίνεστε παρά το είναι, γιατί το είναι ούτως ή άλλως δεν το. Και τι τα έχω κάνει αυτά τα γράμματα, είναι σπασμένα. Με ποιο τρόπο είναι τοποθετημένα. Σαν σκουπίδια, σαν τι άλλο. Σαν σκουπίδια, σαν τι άλλο. Σαν σωρός που είναι, τι σημαίνει αυτό. Ε? Η χθεσινή μου είπανε, είναι σαν να κάνουμε τα κόμιση και βάζω τα πράγματα μέσα στις εφημερίδες. Ή, μου είπε ένας άλλος σε προηγούμενη συνάντηση. Να τα έφερε σε κούτες αυτό το σχήμα, είχε κάτι. Ναι. Είχε... Έφερε τα σουβάλα τα κάτω να σε κούτες. Όχι. Θα σου πω. Ένας άλλος μου είπε σε άλλη ξενάγηση που ήταν από αρχαιολογική περιοχή, μου είπε στο τέλος της ξενάγησης, κύριε, να σας πω, και στο χωριό μου που βρίσκουν τέτοια, κάπως έτσι τα μπαλάκουν στις εφημερίδες για να τα πάνε στους αρχαιοκάπηλους. Μου το είπε όμως πολύ ωραία στο τέλος, έτσι εκμυστηρευτικά. Οπότε έχω πέταμα, εδώ, αμπαλάρισμα, μεταπόληση, γιατί κατάλαβα ότι τελικά αυτά δεν τα κάνω και κάτι πολύ εγώ πλέον, αλλά κάποιοι άλλοι τα εκτιμάνε περισσότερο, άρα μπορώ να τα κάνω. Εφημερίδες. Οι εφημερίδες έτσι όπως τις κοιτάω κλεφτά, λέει φήμες για συνενοχή. 17 πέθαναν από την εποχική νόσο. Καταγγέλει, έτσι, συγκυριών, εδώ, εκατοντάδες. Δηλαδή, κοιτάω γύρω-γύρω και βλέπω την πραγματικότητά μου διατυπωμένη σε φράσεις. Άρα, έχω και αυτό το στοιχείο του, ότι είναι το σήμερα εδώ. Είναι το σήμερα και σχετίζεται με το πριν. Έχω το σπάνιο. Τα παίρνω λοιπόν τώρα όλα αυτά μαζί και πάρα πολλά άλλα που θα μπορούσα να σας πω και λέω, κοίτα να δεις τελικά. Τι έκανα τώρα. Έκανα μία κατάδυση στον χώρο της ατομικής και συλλογικής μνήμης και ενώ στην αρχή έμενα απέναντι σε αυτό το αντικείμενο, το έργο τέχνης, λίγο αμήχανος και έλεγα, τι είναι τώρα αυτό το πράγμα. Έχει πάρει τα τσουβάλια, ας πούμε, τα έχει βάλει εδώ και τι νόημα έχει αυτό. Αφού πήρα το κλειδί αυτό που μου λέει, χρησιμοποιεί τα ευθελή υλικά για αυτόν και για αυτόν τον τρόπο, αφού δεν μπορείς να κάνεις νόημα σε όλους, πας το κομμάτι-κομμάτι, και έλα τώρα επανασύνδεσέ τα. Όταν λοιπόν θα ξανάρθετε τελειώνοντας η ξενάγηση εγώ επάνω και θα δείτε και θα το ξαναδείτε, θα δείτε ότι ασυναίσθητα, βλέποντάς το, θα σας πυροδοτηθούν όλες αυτές οι μνήμες, οι προσωπικές και οι συλλογικές. Και το μυαλό, που παίρνει τα κομμάτια και τα θράψματα και τα μαζεύει και τα ενώνει, θα παίρνει όλα αυτά τα κομμάτια και τα θράψματα, θα τα ενώσει και θα φτάσει σε ένα τελικό αποτέλεσμα που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλώντας τελικά για αυτό το έργο, ταξιδέψαμε στη Μεσόγειο, ταξιδέψαμε στην ύλη, ταξιδέψαμε στη μνήμη, ταξιδέψαμε στην ιστορία, ταξιδέψαμε στο τώρα. Αρχίσαμε να δημιουργούμε αόρατες γέφυρες που συνέδεαν το παρόν με το παρελθόν, το ατομικό με το συλλογικό, την ύλη με το νου και με τη σκέψη. Και αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι είναι ένα εργαλείο, ένα κλειδί που βάζοντας το εδώ στην τσέπη, το κλειδί, μπορεί να μας βοηθήσει να αντιτεθούμε σε αυτό που λέγαμε πριν με την Κουπάρτ, στην έτοιμη εικόνα που έχουμε. Εγώ έχω μια άλλη εικόνα, που έχει μνήμη, που έχει ιστορία, που έχει παρουσία, που έχει μυρωδιά, που έχει μόκθο, που έχει κόπο, που έχει άσχημες συμπεριφορές, που έχει καλές συμπεριφορές, διότι το άλλο μου λέει, έλα καημένη τώρα, ξέχασε αυτά, η ζωή είναι μπροστά. Και αν κάνει και το δάσος, και αν κάνει και το αντικό, και αν κάνει και αυτό, και αν κάνει και το δάσος, η ζωή συνεχίζεται. Πάμε να διασκεδάσουμε. Αυτό το ανιστορικό στοιχείο προσανατολισμού, όπου ναι, στην Άντερ Κόπερα προσπαθεί, σα είπα να το καταργήσει, να πει ότι θέλω κάτι που να στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ενεργοποίηση της ατομικής και συλλογικής μνήμης. Η οποία στείνει να χαθείτε, το βλέπετε. Γινόμαστε ολοένα και περισσότερο επιλύσμονες. Εντυπωσιαζόμαστε με πράγματα, βαθιαζόμαστε, πονάμε, στεναχωριόμαστε, χαιρόμαστε και την άλλη μέρα δεν θυμόμαστε τίποτα. Γιατί έχει έρθει το καινούργιο και ο τρόπος που το παρουσιάζει το θέαμα, οι εφημερίδες, η τηλεόραση, μας κάνει να πληρώσουμε. Δεν προλαβαίνουμε από τον καταιγισμό των γεγονότων.
άνθρωποι των αισθημάτων, να σταθούμε και να προβάλλουμε επάνω σε αυτά. Η μνήμη μας γίνεται όλο και πιο ασθενής και ισχνή. Η Άντε Πόβερα λοιπόν λέει, δεν έχει νόημα να μπαίνει η τέχνη, δεν έχει νόημα να σου δίνει εικόνες, να μπαίνει σε ένα χώρο να λες, έχει νόημα να σου ενεργοποιεί τη μνήμη, να μην είσαι επιλύσμον. Και αυτό μπορεί να το κάνει με κοινά, φθαρτά, χρησιμοποιημένα υλικά και με τον τρόπο που τα ανασυνθέτει. Ύστερα, σαν τοποθέτηση, έχει κάτι το τελετουργικό. Είναι σαν ένας χορός γύρω-γύρω-γύρω, είναι σαν να είναι άνθρωπο γύρω-γύρω-γύρω και στη μέση κάτι. Όπως είναι μια ομίγυνης, όπως είναι μια παρέα, όπως είναι ένα τραπέζι, όπως είναι. Άρα έχω το γύρο και το μέσα. Είναι σαν πηγάδι. Είναι σαν πηγάδι. Είναι σαν βωμός. Η αιστεία. Έχει κάτι το ιερό, είναι σαν αιστεία. Είναι τοποθετημένο δίπλα σε αυτό το τζάκι. Σε αυτή την αίθουσα που έχει τα εκμαγεία, τα μαρμάρινα, το τζάκι, έχω και αυτά. Σε αυτή την, αυτή που έχω την αιστεία, έχω και αυτή. Έχω μια αιστεία σούπερ. Αυτό το τζάκι κάνει εκατομμύρια. Είναι χειροποίητο όλο. Φέρνανε τους φοινιακούς μας τόρους για να κάνουν αυτή τη μαρμαροκλήθη με εκπληκτικό τρόπο. Αυτό λοιπόν το τζάκι, το μαντέμι δεν εισαγόμενο εκπληκτικό. Αυτό το τζάκι κάνει εκατομμύρια. Αυτό το τζάκι είναι το φτηνό, η φτηνή φωτιά που ανάβω στην παραλία για να έρθω σε επαφή με τη φύση. Αυτό είναι ένα είδος εστίας και αυτό είναι ένα άλλο είδος εστίας. Οπότε βάζοντας τα μαζί, όπου είναι στον ίδιο χώρο, τοποθετεί τα αντικείμενα σε συγκεκριμένα δωμάτια του χώρου για να λειτουργήσουμε αυτό. Οπότε έχω αυτά τα επίπεδα. Έχω το επίπεδο του έργου ως κομμάτι, το επίπεδο του έργου ως σύνολο, την τοποθέτησή του στο συγκεκριμένο χώρο και την τοποθέτηση όλου του έργου στη συγκεκριμένη πραγματικότητα. Πού είναι αυτό? Στην Ελλάδα του 2012. Μια Ελλάδα της απώλειας, που χάνει πράγματα, που κλονίζεται στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται, που συσσωρεύει μέσα στο μυαλό ένα πολτό από πράγματα χωρίς να έχουμε τον χρόνο και την ικανότητα να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς κάνουμε με όλα αυτά που κάνουμε. Οπότε έρχεται να τα πάρει εδώ. Άρα έχω ένα πολλαπλό επίπεδο συνομιλίας του έργου που αρχίζει από την ύλη και το υλικό και φτάνει στη μεγακλίμακα της κοινωνίας στην οποία αυτό παρουσιάζεται. Εντάξει, μέχρι εδώ, σαν κλειδί, αρχίζουμε σιγά σιγά να αποκτούμε αυτό που έλεγε ο Κουνέλης στη γλώσσα. Το πρόβλημα είναι η γλώσσα, δηλαδή τι, πώς θα το προσεγγίσω. Έχω ένα κλειδί, για παράδειγμα, τώρα, εδώ, σε αυτή τη γλώσσα.